Πόσοι το πιστεύουμε ότι πραγματικά ο Κύριος μας είναι ένας καλός Θεός? How many of us truly believe that our God is a good God? Είναι Άγιος Θεός. He's a holy God. Είναι Θεός που μας αγαπά πέρα από οποιοδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. He's a God that loves us above all anyone else in this world. Δόξα στον Κύριο, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την πρωινή μας συνάθρηση. We welcome you to our morning service. Και μπορείτε να καθίσετε. You may be seated. Σήμερα θα αρχίσουμε κάπως διαφορετικά. Today we will start in a different way. Και πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας καθοδηγήσει πώς θα προχωρήσουμε. And I believe that the Lord will direct us as to how we should proceed. Amen. Μπορείτε να ενώσετε την πίστη σας με τη δική μου? Can you unite your faith with mine? Ας προσευχηθούμε. Let us pray. Θέλω να προσευχηθείτε κι εσείς, όχι εγώ. I would like for you to pray as well, not just me. Κάνουμε. Can we do that? Δεν εξαρτάται μόνο από μένα, ούτε εξαρτάται από οποιοδήποτε άλλο, αλλά εξαρτάται προσωπικά από σένα. It doesn't only depend on me, but it depends on all of us, on you as well. Amen. Ας ενώσουμε την πίστη μας αυτή την ώρα. So let's unite our faith right this moment. Πατέρα ουρανιέ. Heavenly Father, ερχόμαστε ενώπιον σου αυτό το πρωινό, Κύριε. We're coming before you, Lord, this morning. Πατέρα, εξητώντας το Άγιο πρόσωπό σου, My Κύριε. Father, seeking your holy face. Πατέρα, θέλουμε εσύ να μας μιλήσεις, Κύριε μου. Father, we want you to speak θέλουμε to us, my το Lord. Δικό σου θέλημα να αποκαλυφθεί στη ζωή μας, Άγιε, Κύριε. We want for your will to be revealed in our lives, και καθώς my Lord. Η Εκκλησία σου είναι εδώ ενωμένη. And as your church is here, you ενώνουμε την πίστη μας αυτή την ώρα, Κύριε. We unite our faith right this moment, my Lord. Και λέμε ότι λαμβάνουμε, Θεέ μου, από σέναν τον Άγιο Κύριο. And we say, Lord, that we receive from you, the Lord. Εσύ έχεις παρέχει τη θεραπεία μας 2,000 χρόνια πριν. Lord, you have already provided our healing 2,000 years ago. Μας έδωσες τη σωτηρία μας πριν 2,000 χρόνια. You gave us our salvation 2,000 years ago. Λάβαμε τη σωτηρία μας και αναγεννηθήκαμε. Lord, we received our salvation and we were born again. Και σήμερα αυτό το πρωινό. And Lord, this morning today. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. In the same way. Λαμβάνουμε τη θεραπεία. Lord, we receive our healing. Και λέμε ότι είμαστε υγιείς. And we say that we are healed. Προς δόξα δική σου, Άγιε Κύριε. For your glory, my Lord. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού. In the name of the Lord Jesus Christ. Σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε. Lord, we bless you and we thank you. Κύριε Θεέ μου, ας μη λαλήσει άνθρωπος αυτό το πρωινό. My Lord, may no man speak this morning. Αλλά το πνεύμα σου το Άγιο, Κύριε. But your Holy Spirit, να μιλήσει κατευθείαν μέσα στις καρδιές μας. Speak directly to our hearts. Λόγια σοφίας. Words of wisdom. Λόγια που εσύ θέλεις να αγγίξουν την κάθε καρδιά, Κύριε. Words that you wish that every heart will be touched by. Εις το όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά και πιστεύω ότι μείναμε σε αυτό το εδάφιο. The previous time we had spoken about something particular and I believe that's where we left off in this verse. Μιλώντας σε αυτή τη σειρά για τη θεραπεία. About this series about healing. Είχαμε δει τελευταίο εδάφιο, πιστεύω ήταν από τις παροιμίες 18-14. I believe the last verse we had seen was from Proverbs chapter 18, verse 14. Και είναι ένα εδάφιο πολύ πολύ σημαντικό. And it's a very important verse. Και αν έχετε τη βίβλο σας μαζί, and if you have your Bible with θέλω you, να πάτε εκεί και να σημειώσετε αυτό το εδάφιο. I would like for you to go there and just note down this verse. Είναι ένα πολύ σημαντικό εδάφιο. It's a very important verse. Το πνεύμα του ανθρώπου θέλει υποστηρίζει την αδυναμία αυτού. The spirit of man will sustain his infirmity. Το πνεύμα του ανθρώπου θα υποστηρίζει την αδυναμία του. The spirit of a man will sustain his infirmity. Αλλά το κατατεθλιμένο πνεύμα τις δύναται να υποφέρει. But a wounded spirit, who can bear? Άρα είναι πολύ πολύ σημαντικό το πνεύμα μας να είναι ζωντανό. So it's very important that our spirit will be alive. Και να είναι φωτιά
για τα πράγματα του Θεού. And that it may be on fire for the things of the Lord. Αυτό το δυνατό πνεύμα είναι που θα υποστηρίξει τις αδυναμίες μας. This strong spirit is what will sustain our infirmities. Βλέπουμε και καταλαβαίνουμε πόση σημασία έχει το να υπάρχει δυνατό πνεύμα μέσα μας. Can we see the importance of having a strong spirit within us? Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. It's an important prerequisite. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ασθένεια πάνω στο σώμα μας. It's a necessary prerequisite for us to deal with any kind of sickness in our bodies. Που προσπαθεί να μας καταστρέψει. That tries to destroy us. Ζωή έρχεται μόνο από το λόγο του Θεού. Life only comes through the word of the Lord. Όταν εμείς δώσουμε την απαιτούμενη προσοχή σε αυτό. When we give the attention needed to it. Πάμε στον Ιωάννη 6:63. Let's turn to John chapter 6 and verse 63. Ιωάννης 6:63. Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί, η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Προσέξτε, αυτά δεν είναι λόγια που τα είπε η Άντρη, αυτά είναι λόγια που τα είπε ο Κύριος Ιησούς. These are not words that came from me, these are words that the Lord Jesus Christ spoke. Το πνεύμα είναι αυτό που ζωοποιεί. It is the spirit that quickens. Και έρχεται να δέσει με το προηγούμενο εδάφιο που είπαμε ότι το δυνατό πνεύμα είναι αυτό που θα μας υποστηρίξει. And it comes to link with the previous verse that we read, where he says that a strong spirit is what will sustain us. Η σάρκα δεν ωφελεί σε τίποτα. The flesh will profit nothing. Και συνεχίζει ο Κύριος λέγοντας τα λόγια που εγώ σας λέω. And the Lord goes on and says that the words that I speak unto you. Είναι πνεύμα και ζωή. They are spirit and they are life. Προσέξτε όμως το εδάφιο 64. But take notice of verse 64. Πλην είναι τινές από σας ή τινές δεν πιστεύουσι. But there are some of you that believe not. Δεν θέλουμε ο Κύριος να πει αυτό το πράγμα σε μας. We don't want the Lord to say this words to us. Δεν είμαστε από αυτούς που δεν πιστεύουν. We're not of those who don't believe. Αλλά πιστεύουμε ακριβώς ότι ο λόγος του Θεού μας λέει. But we believe exactly what the word of God says to us. Διαβάζω ξανά από τις Παροιμίες 4:20. Το έχουμε διαβάσει πολλές φορές αυτό το απόσπασμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Reading again from Proverbs chapter 4 verse 20. We have read this portion of scripture many times, but it's very important. 20 μέχρι και το 23. From verse 20 to 23. Ιέ μου πρόσεχε εις τας ρίσεις μου, κλείνοντο ο Θεός σου εις τα λόγια μου. Ας μη απομακρυνθώσιν από τον οφθαλμό σου. Φύλατε αυτά εν την καρδία σου, διότι είναι ζωή εις τους ευρίσκοντας αυτά και ίας εις εισπάσαν αυτόν τη σάρκα. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. From verse 20, my son, attend to my words. Incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart, for they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Δεν αφήνουμε τα λόγια του Θεού να απομακρυνθούν από τα μάτια μας. We don't allow for the words of the Lord to be away from our eyes. Αλλά τα κρατάμε μέσα στην καρδιά μας. But we keep them in our hearts. Και αυτά τα λόγια είναι ζωή. And these words are life. Έχεις ανάγκη από ζωή σήμερα μέσα στο σώμα σου? Are you in need of life in your body? Εγώ today? Έχω. I am. Άρα ας δεχτούμε τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Let's receive the words of the Lord in our hearts. Αυτά τα λόγια που είναι ζωή. These words that are life. Είναι αυτά που θα θεραπεύσουν κάθε κύτταρο αυτού του σώματος που δεν λειτουργεί όπως ο Κύριος το έφτιαξε. Are what are going to heal every cell in the body that the Lord needs to fix. Και η θεραπεία αρχίζει από μέσα προς τα έξω. And healing starts from the inside out. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι σήμερα. I want to ask a question. Υπάρχει κάτι πιο δυνατό από αυτή την αρρώστια που προσπαθεί να σε καταστρέψει? Is there something more powerful than this sickness that is trying to destroy you? Υπάρχει κάτι πιο δυνατό από αυτή την αρρώστια? Is there something more powerful than this sickness? What is this?
Υπάρχει ζωή. There is life. Και η ζωή αυτή είναι αυτή που ρέει από τον Κύριο μας τον Ιησού μέσα από το Λόγο του. And that's the life that is pouring down from the Lord Jesus Christ from within His Word. Είναι πιο δυνατή από το πιο δυνατό φάρμακο. It's more powerful than any medicine που μπαίνει μες στο σώμα σου. That enters your body. Γιατί μας λέει τα λόγια που σας λέω είναι πνεύμα, είναι ζωή. Because He says to us that the words that I speak to you, they are spirit and they are life. Άρα τα λόγια αυτά μπαίνουν μέσα στο πνεύμα μας. And so these words enter our spirit. Και φέρνουν ζωή. And they bring life. Είναι η ίδια δύναμη που κάνει τον ήλιο κάθε πρωί να ανατέλει. It's the same power that causes the sun to rise. Είναι η ίδια δύναμη που κάνει την καρδιά σου να χτυπά κάθε δευτερόλεπτο. It's the same power that causes your heart to beat every second. Και αυτή η δύναμη πηγάζει από τον παντοδύναμο, τον πανίσχυρο Κύριο. And this power derives from the omnipotent God. Και είναι υπεραρκετή για να νικήσει κάθε ασθένεια, κάθε αρρώστια που έρχεται να καταβάλει το σώμα σου. And it's more than enough to defeat every sickness and every disease that is attacking your body. Και από τη στιγμή που είσαι ένα αναγεννημένο παιδί του Κυρίου, and since you are a born again child of God, αυτός ο πανίσχυρος, ο παντοδύναμος Θεός, this almighty omnipotent God, και όσοι είσαστε εδώ τις Τετάρτες καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο τι σημαίνει παντοδύναμος και τι σημαίνει πανίσχυρος. And those who are here on Wednesdays, you understand very well what almighty and omnipotent means. Γιατί είναι αυτό που αναλύει ο ποιμένας αυτό το διάστημα. Because this is the subject that our pastor is analyzing. Αυτός λοιπόν ο πανίσχυρος Θεός ζει μέσα μου. So this omnipotent God is living within me. Όλη αυτή η δύναμη που μπορεί να κάνει τα πάντα. All that power that is capable of all things. Δεν είναι μακριά από μας. It's not far off from us. Ζει μέσα μας. It lives within us. Είναι καλή ευκαιρία να το φωνάξεις. Ο παντοδύναμος Θεός ζει μέσα μου. It's a good opportunity for you to shout it out that the omnipotent God lives within me. Άρα αυτό μας λέει ότι η θεραπευτική δύναμη του Κυρίου. So this tells us that the healing power of the Lord. It lives within us. Το πνεύμα του ζει μέσα στο δικό μας πνεύμα. His spirit dwells in our spirit. Εφεσίους 3:16, ας πάμε εκεί. Ephesians chapter 3 verse 16, we can turn λέει, there. Δια να δώσει εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού εις τον εσωτερικόν άνθρωπο. That He will grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Βλέπετε και εδώ πάλι αυτό το εδάφιο, πάλι έμφαση είναι να κρατεωθούμε στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Once more we see the emphasis here being that we should hold on to our inner man. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε και να γίνει τόσο φανερό αυτό το πράγμα σε μας. It's time for us to realize and for this thing to be so revealed που να μας to us. Να μας διακατέχει ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας. That it will overwhelm us at any given moment in our lives. Ποιο δηλαδή, ότι ο παντοδύναμος Κύριος ζει μέσα μου. The fact that the omnipotent, almighty God lives αυτός within me. Αυτός ο Θεός που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. This very God that created the heaven and the earth. Αυτός που είπε και έγινε. The one who spoke and happened. Αυτός που με τον λόγο του διατηρεί και συντηρεί τα πάντα. The one who by His word He sustains everything. Αυτός που βάζει την πνοή μέσα στο στόμα μου και στο δικό σου. He who grants the breath in my mouth and yours. Αυτός που διατάζει τον αέρα να πνεύσει. The one who commands the wind to blow. Και όχι μόνο να πνεύσει, αλλά να έχει και τις σωστές αναλογίες. Not only to blow, but to do that in the right, correct analogies. Αυτός ο Θεός ζει μέσα μου και μέσα σου. This God is the one who lives within me and within you. Αυτός έκανε τα πάντα και διατηρεί τα πάντα. He's the one who created all things and sustains all things. Έφτιαξε το σώμα μας από τι? Από χώμα. He created our bodies out of dirt. Γιατί νομίζουμε ότι είναι τόσο δύσκολο αφού έφτιαξε το σώμα μας από το χώμα? So why do we think that it's so hard since He created our bodies out of dirt και του έδωσε ζωή? And gave breath to it. Γιατί μας είναι τόσο δύσκολο να
καταλάβουμε ότι μπορεί να συντηρήσει, μπορεί να ανανεώσει, μπορεί να θεραπεύσει το σώμα μας. Why is it so hard for us to understand and to realize that He can sustain, He can renew, and He can heal our bodies? Αφού αυτός το δημιούργησε και αυτός το έθεσε σε λειτουργία. Since He's the one who created our bodies and put it into function. Αυτή η ζωή του Θεού ζει μέσα μας. This life of God lives within us. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή ζωή του Θεού φανερώνεται με περισσότερη δύναμη μέσα στη ζωή μας. In some cases, this power of God is manifested in greater power in our lives. Από άλλες φορές. Than other times. Όχι γιατί αλλάζει ο Θεός. Not because God changes. Προσέξτε, ο Θεός δεν αλλάζει. Ο Θεός είναι πάντα ο ίδιος. Take notice of that. That God never changes. He's always Αλλά the same. Αλλά γιατί εμείς δεν τρέφουμε το πνεύμα μας πάντα σωστά. But it's because we don't always feed our bodies in the right way. Και εδώ απαντάτε το ερώτημα που μπορεί να έχουν μερικοί. And here the answer is given to the question that some of you might have. Μα γι' αυτό το πράγμα που ήταν πιο δύσκολο έλαβα θεραπεία. For this thing that which was harder than the other one, I received my healing. Και για αυτό που είναι κάπως πιο εύκολο, and for what, for the other thing which seems easier, δεν έλαβα θεραπεία. I did not receive healing. Ή για το ένα πράγμα έλαβα, για το άλλο δεν έλαβα. Or I received healing for one matter and for the other one I και did not. Και αυτή είναι και μια ερώτηση που εγώ προσωπικά είχα. And that's a question that I had to deal with as well. Γιατί πιστεύω αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Why? Because I believe this happens to every one of us. Αυτή η ζωή του Θεού δεν είναι πάντα ζωντανεμένη μέσα μας. This life of God is not always quickened within us. Όχι γιατί φταίει ο Θεός. Not because God is at fault. Όχι γιατί αλλάζει ο Θεός. Not because God changes. Αλλά γιατί εμείς δεν τρέφουμε σωστά το πνεύμα μας πάντοτε. But it's because we don't feed our bodies in the right way always. 1 Τιμοθέου 4:6. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Let's turn there. Ταύτα συμβουλεύων εις τους αδερφούς θέλεις είστε καλός διάκονος του Ιησού Χριστού, εντρεφόμενος εν της λόγης της πίστεως και της καλής διδασκαλίας την οποία παρακολούθησας. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Τι νομίζετε παίζει ρόλο η διδασκαλία που ακούς? Do you think that the doctrine, that the teaching that you're listening to παίζει is important? Παίζει ρόλο το τι ακούμε? Is it important what we listen to? Και γονείς, είσαστε υπεύθυνοι πού στέλνετε τα παιδιά σας και τι ακούνε τα παιδιά σας. And parents, you are responsible of where you send your children and what your children listen to. Προσέξτε πάρα πολύ καλά, διότι είναι πολύ σημαντικό τι μπαίνει από τα μάτια μας, από τα αυτιά μας, μέσα στο πνεύμα μας. Be careful because it's very important what goes through our eyes and through our ears and into our spirit. Θα πρέπει να τρέφουμε το πνεύμα μας με λόγια πίστεως. We need to nourish our spirit with words of faith. Λόγια πνευματικά. Spiritual words. Και όσο πιο σοβαρή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, and the greater importance that or seriousness that our case has, όσο πιο σοβαρή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, the more serious the situation is that we are in, τόσο πιο εκλεκτικοί πρέπει να είμαστε στο τι ακούμε, τι βάζουμε μπροστά στα μάτια μας και από ποιον ακούμε. We should be even more selective to what we listen to what we see. Πολλές φορές δίνουμε περισσότερη βαρύτητα στα λόγια των γιατρών. Many times we give too much attention to the words of the doctors. Παρά στο λόγο του Θεού. Rather than to the word of God. Και πάλι το διευκρινίζω για εκατοστή φορά. Δεν είμαστε ενάντια στους γιατρούς. And again, I'm clearing it up for the 100th time that we are not against doctors. Οι γιατροί μπορούν να κάνουν πράγματα στο φυσικό τομέα. Doctors can do and work things in the physical. Από εκεί και πέρα όμως, but from there on, χρειαζόμαστε τον Άγιο Κύριο να μας θεραπεύσει. We need our Holy Lord to heal. Σκεφτείτε όταν κάποιος κάνει μια εγχείρηση, τον κόβουν. Imagine that when someone undergoes an operation and they're cut up. Okay, ο γιατρός έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Αφαίρεσε κάτι από μέσα ή έφτιαξε κάτι. The doctor did what he had to do. He removed
he sewed up the person. Μετά τι γίνεται? Then what happens? Χρειάζεσαι τη θεραπευτική δύναμη του Κυρίου. You are in need of the healing power Αν of God. Αυτά τα κύτταρα που είναι εκεί γύρω από την πληγή δεν αναπαραχθούν για να κλείσουν, να επουλώσουν την πληγή. If these cells that are around the wound don't grow again to close up the wound, τίποτα δεν θα γίνει. Nothing will happen. Θα μείνεις με μια πληγή ανοιχτή. You will remain with an open Αλλά wound. Ο Κύριος έχει φροντίσει να βάλει μέσα μας τη θεραπευτική του δύναμη. But God has made sure that He puts inside us His healing power. Και πολλές φορές οι γιατροί And many times doctors μπορεί να σου πούν μέχρι εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. They may tell you this is where our knowledge or our power Δεν υπάρχει stops. Ελπίδα, είναι το τελευταίο στάδιο. There is no more hope, it's the last stage. Και όταν κάποιος κάθεται και αναλογίζεται, θυμάστε που μιλήσαμε τις προάλλες για το τι σκεφτόμαστε μες στο μυαλό μας. And when someone sits down and meditates, remember when we said about the things that we meditate in our minds. Όταν κάθεται και αναλογίζεται αυτά τα πράγματα που άκουσε από τους γιατρούς. When this person is meditating on these things, the words that he heard from the doctors. Αγνώντας το λόγο του Θεού. Ignoring the word of God. Σίγουρα το πνεύμα του θα δυνατήσει, το πνεύμα του θα αποδυναμωθεί. That person's spirit will be weakened. Τα λόγια αυτά θα στραγγίξουν το πνεύμα του ανθρώπου. These words of the doctors are going to dry up the spirit of that person. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται η ζωή που έρχεται μόνον από τον Λόγο του Θεού. We are in need of the life that comes from the Word of God. Κάνε αυτό που ο Κύριος σε καθοδηγεί όσον αφορά το κομμάτι με τους γιατρούς. Follow what the Lord directs you to do when it comes to the part of the doctors. Αλλά ποτέ μα ποτέ μην αφήσεις τα λόγια κάποιου ανθρώπου, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός, να είναι η τελευταία σου εξουσία, η τελική σου εξουσία. But never allow words of any person to be your final authority. Ο Κύριος μίλησε για θεραπεία. The Lord spoke about healing. Μίλησε για μακροζωία. He spoke about longevity. Μίλησε για απελευθέρωση. He spoke about deliverance. Αυτά τα λόγια πρέπει να κρατάμε μέσα στην καρδιά μας. These are the words that we need to keep Αυτά in our hearts. Αυτά είναι που δεν πρέπει να απομακρυνθούν από τα μάτια μας. This is one, these are the words that should not depart from our eyes. Γιατί αυτά τα λόγια είναι που θα θρέψουν, θα αυξήσουν το πνεύμα μας. Because these words are what are going to nourish and are going to grow our Δυναμώνουμε το πνεύμα μας ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που δυναμώνουμε το σώμα μας. We empower our spirit in the very same way that we empower our bodies. Με καλή διατροφή και άσκηση. With good nutrition and exercise. Η διαφορά είναι ότι το φαγητό σε αυτή την περίπτωση είναι πνευματικό και όχι φυσικό. In this case, the difference is that the food is physical and not spiritual. Πάμε στην 1 Τιμοθέου 4. Let's go to 1 Timothy 4. 1 Τιμοθέου 4 από το 7. 1 Timothy 4, verse 7. Τους δε βεβήλους και γραιώδεις μύθους παρετού και γύμναζε σε αυτόν εις την ευσέβεια. Διότι η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος, αλλά η ευσέβεια είναι προς πάντα ωφέλιμος έχουσαν επαγγελίαν της παρούσης ζωής και της μελούσης. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Επειδή δια τούτο και κοπιάζομαι και ονειδιζόμεθα, διότι ελπίζομεν εις το Θεό, εις το ζώντα Θεόν, ώστις είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα των πιστών. Παράγγελε τα αυτά και δίδασκε. 1 Timothy 4, verse 7 and 8, But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Άρα ο λόγος του Θεού είναι άξιος πάσης αποδοχής. Πρέπει να το δεχόμαστε μέσα μας. So we need to accept the word of God within us. Και στο Ματθαίο 4:4 μας λέει ο Κύριος. And in Matthew 4:4 the Lord says. Είναι γεγραμμένο με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Τα δικά του λόγια, όπως είπαμε, είναι αυτά που θρέφουν το πνεύμα μας. His words, like we said, are what nourish our spirit. Όταν μελετάμε το λόγο του, when we study His word, όταν ερχόμαστε στην εκκλησία, when we come to church, όταν ακούμε και βάζουμε σε εφαρμογή τα λόγια του, when we listen and we put into effect, into action His όταν words, όταν κρατάμε το λόγο του Θεού μπροστά στα μάτια μας, when we keep the Lord's word in before our eyes, αυτό θρέφει το πνεύμα μας, that nourishes our spirit, ανεβάζει το πνεύμα μας, it grows our spirit, και επηρεάζει όχι μόνο το πνεύμα μας, αλλά αρχίζει να επηρεάζει το σώμα μας. And it influences not only our spirit, but our bodies as well. Όπως είπαμε, ο λόγος του Θεού που ακούμε είναι πνεύμα και ζωή. As we said, the word of God that we listen to is both alive. Και μπαίνοντας μέσα στο δικό μας πνεύμα, φέρνει ζωή. It's both life and spirit, and by entering into our bodies, it brings life. Το πνεύμα μας είναι πολύ πιο σημαντικό από το κεφάλι μας, από το τι μπορεί να καταλάβουμε με το μυαλό μας. Our spirit is far more important than of what we can comprehend with our minds. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε πολλούς που λέμε κατά κόσμο, είναι διάνοια αυτός ο άνθρωπος. That's why many times you see people in the world saying he's a genius. Κανένας άνθρωπος δεν είναι διάνοια αν δεν μπορεί να καταλάβει την απλή σωτηρία. No man is a genius if he cannot comprehend Κανένας. The matter of salvation. No Αν δεν μπορεί να καταλάβει τη σωτηρία του Κυρίου, μακράν απέχει. If that person cannot understand God's salvation, then he's far off from being Άρα, a genius. Άρα είπαμε ότι το πνεύμα μας είναι πολύ πολύ πιο σημαντικό από το κεφάλι μας. So we said that our spirit is far more important than head knowledge. Και μπορεί να γνωρίζεις πολλά πράγματα εγκεφαλικά, and you can have a lot of head knowledge, αλλά να μην σου προσφέρουν τίποτα, όπως οι Φαρισαίοι που ήξεραν απ' έξω, ήξεραν τον Λόγο του Θεού. Τι καταλαβαίναν? But it cannot offer anything to you, just like the Pharisees who knew the word of God by heart, but it was not of profit to them. Μια απλή εγκεφαλική γνώση. It was just head knowledge. Ανακεφαλαιώνοντας, θέλω να πω ότι για να δυναμώσει το πνεύμα μας, for our spirit to be empowered, χρειάζεται να ακούμε τα σωστά πράγματα. We need to listen to the right things. Γιατί τα λόγια που ακούμε είτε θα προσθέσουν πίστη σε μας, είτε θα αφαιρέσουν πίστη από μας. Because the words that we listen to are either going to add faith or they're going to subtract faith from us. Θα μπορούν να φέρουν φόβο μέσα στην καρδιά μας. They can bring fear in our lives. Μπορούν να φέρουν αμφιβολία μέσα στην καρδιά μας. They can bring doubt. Ή μπορεί να φέρουν πίστη μέσα στην καρδιά μας. Or they can bring faith. Τα λόγια που ακούμε είτε είναι θάνατος είτε είναι ζωή. The words that we listen to are either life or death. Μπορεί να φέρουν σε σένα ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. They can bring peace in your heart. Αλλά μπορεί να φέρουν σε σένα κατάθλιψη και αγωνία και φόβο μες στην καρδιά σου. But they can also bring depression and agony and fear in your heart. Άρα το τι βλέπεις και το τι ακούς, so what you listen to and what you see, είναι πάρα πολύ σημαντικό. It's very, very important. Ας γεμίζουμε με το λόγο του Θεού, ώστε αυτός ο λόγος να διώξει μέσα από το σώμα μας κάθε ασθένεια. So let's be filled up with the word of God, so this word will remove any kind of sickness from us. Υπενθυμίζω πώς αναγεννηθήκαμε. I remind you again, how were we born again? Ακούγοντας το λόγο του Θεού. By hearing God's word. Και ομολογώντας ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. And confessing that Jesus is Lord. Και μας συγχωρεί από τις αμαρτίες μας. And that He forgives us of our iniquities Άρα, and sins. Άρα, όταν εγώ παράλληλα ομολογώ ότι ο μεγαλύτερος είναι αυτός που ζει μέσα μου παρά αυτόν που ζει μέσα στον κόσμο. Τι γίνεται μέσα μου? So in a parallel way, when I'm confessing that the one who lives within me is greater than him that lives in the world, what happens κάτι in me? Κάτι μέσα μου μεγαλώνει, κάτι ζωντανεύει. Something is being quickened and increased within me. Και συνειδητοποιώ, το καταλαβαίνω ότι ναι, πραγματικά μεγαλύτερος είναι αυτός που ζει μέσα μου. And I realize and I understand that truly is greater the one who is living within Γιατί me. Γιατί είναι αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος. Because he is the creator of the universe. Είναι αυτός που χώρισε την ερυθρά θάλασσα για να περάσει ο λαός He's του. The one who parted the Red Sea so his people can come through. Είναι αυτός που ονομάζεται
ο ίνον και ο ερχόμενος. He's the one who is called, the one who was and is and is μέσα to come. Μέσα μου και μέσα σου ζει το απάβγασμα της δόξας του Θεού. In me and in you lives the overflow of the spirit ζει of the glory το of the Lord. Αλφα και το ωμέγα, η αρχή και το τέλος. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ζει αυτός που ονόμασε τον εαυτό του. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Lives the one who named, who called himself, I am the truth and the life. The way, the truth and the life. Τι είπαμε, είναι η οδός. He's the way. Άρα είναι η μόνη οδός. So he's the only way. Είναι η αλήθεια, γιατί μόνο η αλήθεια μπορεί να μας ελευθερώσει. He's the truth, because only truth can set us free. Και είναι η ζωή, γιατί μόνο η δική του ζωή μπορεί να μπει μέσα μας και να μας απαλλάξει από το κάθε τι. And he's life, because only his life can come within us and deliver us from all things. Τι νομίζετε ότι κάνουν όλες αυτές οι ομολογίες στο πνεύμα μας όταν τις λέμε? What do you think are the effects of all these confessions in our spirit? Ή όταν τις ακούμε? Or when we listen to them? Χτίζουν, ανεβάζουν το πνεύμα μας. They're edifying and they're increasing our spirit. Αυξάνουν και αποκαθιστούν τον πνευματικό μας άνθρωπο. They're increasing our inner man and restoring him. Επίσης, μια άλλη πνευματική άσκηση που είναι πολύ καλή για την αύξηση του πνεύματος μας. Another spiritual exercise that is very important for the increase of our spirit. Είναι το να μιλάμε σε γλώσσες. Is speaking in tongues. Και μιλήσαμε πάρα πολλές φορές για αυτό το θέμα. And we've stressed this subject many times. Είναι κάτι που αυξάνει τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Is something that brings increase to the inner man. Επίσης, η λατρεία, η δοξολογία στον Άγιον Κύριο. Also praise and worship to the Lord. Το να περπατάμε μέσα σε αγάπη, το να περπατάμε μέσα στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Walking in the joy and in the love of the Holy Spirit. Επίσης, κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε. Also something else that we need to be attentive of. Θα πρέπει να προσέξουμε τα πράγματα που αποστραγγίζουν το πνεύμα μας. We need to pay attention to the things that dry our spirit. Μιλήσαμε προηγουμένως για τα λόγια που μπορεί να φέρουν φόβο. We have spoke about the words that can bring fear. Η ανησυχία μπορεί να αποστραγγίξει το πνεύμα μας. Worry can cause our spirit to run dry. Το να είναι κάποιος πολύ άσχολος. If someone is busy. Και ιδιαίτερα με πράγματα που ο Κύριος δεν σου είπε να κάνεις. Αυτό μπορεί να αποστραγγίξει το πνεύμα σου. This can run your spirit dry. Και είναι σαν να προσπαθείς να γεμίσεις μια μπανιέρα. It is like trying to fill up a tub. Χωρίς να έχεις κλείσει το, εκεί που φεύγει το νερό, πώς το λέμε, το πόμα. Without closing the lid. Για να μπορέσεις να γεμίσεις, in order for you to be able to fill up, θα πρέπει να κλείσεις το σημείο της διαρροής. You need to block the area of the leakage. Και μια σοβαρή διαρροή είναι οι διαμάχες. And an important leakage is strife. Οι φιλονικίες. Fightings and strife. Θα πρέπει να τα αποφεύγουμε με όλο μας το είναι. We need to avoid all these things with all our being. Φιλιππίους 4:13. Philippians 4:13. Λέει τα πάντα δύναμεν δια του ενδυναμούντος με Χριστού. I can do all things through Christ which strengthen me. Πολλές φορές λέμε αυτό το εδάφιο, αλλά το μισό. Many times we read this verse, but only half of it. Τα πάντα δύναμε. I can do all things. Όχι, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. No, we are not capable of doing anything on our own. Είναι δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. It is through Christ Jesus. Και μιλήσαμε προηγουμένως για το κατά Ματθαίον 4:4. And we read Matthew 4:4. Ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. That man should not live only by bread, cannot live only by bread. Αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. But by every word that proceedeth out of the mouth of God. Και ξέρετε γιατί είναι τόσο σημαντικό να ακούμε τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά και ξανά? And do you know why it's so important to hear the same things over and over again? Γιατί θρέφουν το πνεύμα μας. Because they sustain our spirit, they feed our spirit. Γιατί
Παρόλο που έχουμε διαβάσει το λόγο του Θεού πάρα πολλές φορές, because even though we've read the word of God many times, κάθε φορά κάτι διαφορετικό ζωντανεύει από μέσα. Each time a new something new is quickened from within it. Πόσες φορές έχουμε διαβάσει ένα εδάφιο? How many times have we read a verse? Και εν τούτης αποκαλύπτονται καινούργια πράγματα, νέα πράγματα όταν το ξαναδιαβάσουμε. But still we find out new things each time that we read it. Ένας ακόμα λόγος για τον οποίο γνωρίζουμε ότι η θεραπεία είναι το θέλημα του Θεού. One more reason why we are so sure that healing is the will of God. Είναι γιατί δεν ήταν στην αρχική δημιουργία. It's because it wasn't in the beginning of creation. Τόσο ο Αδάμ όσο και η Εύα ήταν άψογοι. Both Adam and Eve were spotless, were perfect. Ήταν άψογοι και στο μυαλό και στο σώμα και στο πνεύμα. They were perfect in mind, in spirit, and body. Ο Θεός μισά την αμαρτία. God hates sin. Όπως ακριβώς μισά και την αρρώστια. Just as He hates sickness. Άρα είπαμε ότι ο Θεός μισά την αρρώστια, όπως ακριβώς μισά και την αμαρτία. So we said that God hates sickness in the same way that He hates sin. Ξέρετε ότι όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, you know that when the Lord created the world, ο θάνατος δεν ήταν μέρος της αρχικής δημιουργίας. Death was not part of creation. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, when God created man, δεν υπήρχε θάνατος. There was no death. Τίποτα δεν πέθαινε. Nothing could die. Ούτε τα λουλούδια. Not even the flowers. Ούτε τα δέντρα. Not even the trees. Ούτε τα ζώα, ούτε ο άνθρωπος. Neither animals or men. Ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, σε αυτή την πεσμένη κατάσταση και η φύση είναι τόσο όμορφη γύρω μας. Even all, after all these things that have happened, after the fallen nature of man, nature is so beautiful around us. Τι μας λέει στους Ρωμαίους όμως? But what does it say in Romans? Μας λέει στους Ρωμαίους 8. In Romans chapter 8. Διαβάζω από το εδάφιο 22. Επειδή εξεύρωμε ότι πάσα η χτίση συστενάζει και συναγωνιά έως του νυν. Και όχι μόνον αυτή, αλλά και αυτή την εσέχουμε την απαρχή του Πνεύματος και εμείς αυτοί συστενάζομεν εν εαυτής περιμένοντες την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματος ημών. Romans 8:22, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Γιατί συστενάζει η χτίση, γιατί πεθαίνει? Why is the creation in groaning and in travail? Why is it dying? Το σύμπαν ολόκληρο πεθαίνει όπως και εμείς. The whole universe is capable of dying just like we are. Γιατί η γη είναι κάτω από κατάρα. Because the earth is under a curse. Γι' αυτό και έχουμε και όλα αυτά τα τρελά φαινόμενα, τα καιρικά φαινόμενα. And this is why we witness all these weird, crazy phenomena around us. Αυτό δεν ήταν το θέλημα του Θεού εξ αρχής. But this was not part of God's will in the beginning. Μπήκαν μέσα στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτίας. But they found their way into the world because of sin. Έγιναν έτσι εξαιτίας της αμαρτίας που μπήκε στον κόσμο. These things came to be because of the sin in the world. Υπάρχει όμως ελπίδα και το σχέδιο του Κυρίου ήδη εργάζεται. But there's still hope, and the plan of the Lord is in effect. Είναι απλά θέμα χρόνου. It is just a matter of time. Εμείς όμως αυτό που χρειαζόμαστε, που χρειάζεται να ξέρουμε, but what we need to know, είναι τι είναι καλό και τι όχι, is what is good and what not, τι είναι από το Θεό και τι δεν είναι από τον Θεό. What is of God and what is not of God. Πρέπει να ξέρουμε και να ξεχωρίζουμε τα πράγματα. We need to know, understand and distinguish between things. Στα οποία πρέπει να αντιστεκόμαστε με όλο μας το είναι. That we should resist against with all our power and being. Ξέρετε, πολλοί ακόμα το λένε και το λέγανε και πιο παλιά,
Και είναι μεγάλο ψέμα το ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιεί την ασθένεια για να μας διδάξει κάτι. A lie that has been going around and been confessed by a lot of people is that God can use sickness to try us. Και ότι πρέπει να υπομένουμε την αρρώστια γιατί ο Κύριος προσπαθεί να μας διδάξει κάτι. And that we need to go under sickness because the Lord is trying to teach us something. Όχι, η αρρώστια είναι κάτι το σατανικό. Sickness is something evil. Και δεν προσφέρει τίποτα καλό. And it does not offer any good. Αν ο Θεός ήθελε τον άνθρωπο άρρωστο, θα τον έφτιαχνε έτσι. If God willed for man to be sick, then he would have created him like that in the beginning. Και ποιαν ακριβώς μέρα είναι που ο Θεός έφτιαξε τον καρκίνο? And what was the exact day that the Lord created cancer? Πότε έφτιαξε το AIDS? When did he create AIDS? Πότε έφτιαξε τη λευχαιμία? Or leukemia? Ή τις, ξέρω εγώ, άλλες αρρώστιες. All the other sicknesses and diseases. Ποτέ ο Θεός δεν έφτιαξε τέτοια πράγματα. Never, the Lord never created this. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα σύμφωνα με το τέλειο άγιο θέλημα του. The Lord created everything according to his perfect holy will. Και αυτό μας αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι η αρρώστια δεν είναι μέσα στο θέλημα and, του Θεού. And this proves to us once more that sickness is not part of God's και plan γι' αυτό and will. Ακριβώς το λόγο μας λέει ότι όταν έρθει η βασιλεία του Θεού, ο Θεός θα αποκαταστήσει, θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τον οφθαλμό μας. And for that reason, God says that when he restores his kingdom, he's going to dry away every tear from our eyes. Θα το διαβάσω πολύ γρήγορα από την Αποκάλυψη 21. We will read it from Revelation 21. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκρυον από τον οφθαλμό αυτόν και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουν συνυπάρχει πλέον. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain. Άρα δεν ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού. So this was not part of God's will. Πώς ήρθε η αμαρτία και η αρρώστια στον κόσμο? How did sickness and sin enter the world? Μας λέει στους Ρωμαίους 5. It answers this question in Romans 5. Από το 11. Verse 11. Και ουχή μόνον τούτον, αλλά και καυχόμενοι στον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβαμε τώρα τη φιλίωση. Δια τούτον καθώς δι' ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν στον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντα στους ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον. Romans 5:11 and 12, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Άρα η αρρώστια ήρθε στον κόσμο μέσω της αμαρτίας. And so sickness entered this world through sin. Αλλά γνωρίζουμε ότι η αρρώστια είναι στην κατάρα του νόμου. But we know the sickness is in the curse of the law. Και στους Γαλάτας μας λέει ότι ο Κύριος Ιησούς μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. And in Galatians chapter 6 it says that the Lord Jesus has delivered us, has freed us from the curse of the law. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. And we need to distinguish between two things. Αν σε κάτι δεν υπάρχει ζωή, τότε δεν είναι ο Θεός. If in something there is no life, then God is not ο found there. Ο Θεός there. Μας είναι ο Θεός της ζωής. Our God is the God το of life. Το θέλημα του είναι η ζωή. His will is life. Όταν φανερώνεται ζωή. When he is revealed, life is revealed. Και όταν γίνεται το θέλημα του Κυρίου, and when the Lord's will is executed, φανερώνεται η ζωή. Then life is revealed. Ο Ιησούς ήρθε για να μας δώσει ζωή. The Lord Jesus came to give us life. Αλλά τι άλλο λέει? Εν αυθονία. And that in abundance. Όχι μόνο να σας δώσω ζωή, λέει. He says not. Αλλά αυθονή ζωή. Not only to give you life, but life in abundance. Amen. Πάμε στο Ψαλμό 107:2. Let's turn to Psalms 107, verse 2. Ας λεγωσιν ούτως οι λελιτρωμένοι του Κυρίου, τους οποίους ελευθέρωσεν εκ χειρός του εχθρού. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. Πόσοι από εδώ είμαστε λυτρωμένοι? How many of you in this place are redeemed? Τρεις. Ένα, δύο, τρεις. Πάρε τα
χέρια σας, φοβάστε να πείτε ότι είσαστε λυτρωμένοι του Κυρίου. Are you scared to say that you're the redeemed of the Lord? Hello? Hello? Δεν το κάνετε για μένα, σας βλέπει και ο Κύριος. You're not doing it for me, the Lord can see. Γιατί είναι εντολή του, λέει, οι λελυτρωμένοι του Κυρίου, ας το πούν, ας το φωνάξουν. That's his command, let the redeemed of the Lord. Είμαστε λυτρωμένοι του Κυρίου σήμερα. Are we the redeemed of the Lord today? Ο Κύριος πλήρωσε με το αίμα του στο σταυρό και εμείς κομπιάζουμε να σηκώσουμε μέσα στην εκκλησία το χέρι μας, να πούμε ότι είμαστε λυτρωμένοι. The Lord paid with his blood on the cross and we are scared to raise our hands in church. Μέσα στην εκκλησία. In church. Δεν συζητώ το τι γίνεται έξω. I won't even discuss what happens out. Πόσοι δεν λένε καν ότι είναι αναγεννημένοι. How many of you don't even reveal that you are born again? Come on. Αν ο Κύριος σε έσωσε, θα πρέπει να το ξέρουν όλοι γύρω σου. If the Lord has saved you, then this needs to be a known fact around you. Είχες εσύ αυτό το προνόμιο να γνωρίσεις τη σωτηρία. Did you had this privilege to know salvation. Και αποστερείς τον άλλον από το να γνωρίσει τη σωτηρία γιατί ντρέπεσαι. And you deprive that privilege from another person because you're ashamed. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός. This is not Christianity. Γιατί αυτό που έχεις πρέπει να το μοιράζεσαι με. Because what you have, you need to share with others. Κρύβεις, and not hide it. Λυτρώθηκα. I was redeemed. Ο Κύριος με λύτρωσε. The Lord redeemed me. Λυτρώθηκα από την καταράν του νόμου. I was redeemed from the curse of the law. Άρα η θεραπεία μας είναι μέρος της λύτρωσής μας. And so our healing is part of our redemption. Και ξέρουμε ότι η θεραπεία είναι ο άρτος των τέκνων. And we know that healing is the bread of the children, the children's bread. Είσαι παιδί του Θεού σήμερα? Are you a child of God today? Αν ναι, δικαιούσε θεραπεία. If yes, then you are allowed healing. Ο Ιησούς λέει, εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού. The Lord says that I am the bread that comes from heaven. Ποιος είναι ο Ιησούς? Who is the Lord Jesus? Είναι ο άρτος, είναι ο άρτος της ζωής. He is the bread of life. Τι είναι η θεραπεία? What is healing? Είναι ο άρτος των παιδιών, των τέκνων. It's the children's bread. Ζει μέσα μου και ζει μέσα σου αν είσαι αναγεννημένος. He lives within me and lives within you if you're born again. Η θεραπεία έχει πληρωθεί πάνω στο σταυρό. Πάνω στο σταυρό. Healing has been paid on the cross. Όπως και η σωτηρία μας. Just as our salvation. Ακριβώς με τον ίδιο In τρόπο. The same way. Τι θα πρέπει όμως να κάνουμε? But what should we do? Θα πρέπει ζει μέσα μας μεν η θεραπεία. Yes, healing does live within us. Αλλά θα πρέπει με την πίστη μας να ενεργοποιηθεί αυτή η θεραπεία. But this, the healing should be activated through our faith. Άρα το ερώτημα δεν είναι πλέον αν ο Θεός θέλει να με θεραπεύσει, το απαντήσαμε ήδη εκτεταμένα. So the question is not whether God wants to heal me, we've answered this. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ μπορώ να πιστέψω και να λάβω αυτό που ο Κύριος ήδη έδωσε πάνω στο σταυρό. But the point is, am I able to believe and receive what the Lord has already done on the cross? Πριν 2,000 χρόνια και το πλήρωσε με το πολύτιμο αίμα του. 2,000 years ago and I was ransomed by his blood. Όμως παρόλο που η θεραπεία είναι δοσμένη και είναι το θέλημα του Θεού. But even though healing is given and it's God's will. Αυτό δεν σημαίνει ότι έρχεται αυτόματα. This doesn't mean that it comes automatically. Και πάμε στον Ψαλμό 23. And we go to Psalms 23. Αν έχετε τη βίβλο σας, please, σας παρακαλώ, ανοίξετε στον Ψαλμό 23. If you have your Bible, please turn to Psalms 23. Καθώς θα ετοιμαστούμε και για το δείπνο του Κυρίου. As we will be preparing for the Lord's αλλά Supper. Σας παρακαλώ η προσοχή σας εδώ. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίμων δικαιοσύνης. Ένεκεν του ονόματος αυτού. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.
Και εν κυλάδης και ασθανάτου εάν περιπατήσων δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι με τε μου η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτε με παρηγορούσι. Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. And yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Αδέρφια μου, πρέπει να ενεργοποιηθεί η πίστη μέσα μας. My brothers and sisters, a faith needs to be activated and quickened within us. Είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. I am in the house of my father. Είμαι στον οίκο του παπά μου, του πατέρα μου. I am in the house of my dad. Τι λέει εδώ, λέει ότι ετοίμασε έμπροσθεν μας τραπέζιν απέναντι από τους εχθρούς μας. Here says that he has prepared a table in the presence of our enemies. Και στο τραπέζι του Κυρίου μας υπάρχει άφθονος άρτος. And at the table of our Lord there is a bread in abundance. Υπάρχει άφθονος άρτος στο τραπέζι του Κυρίου μας. There's plenty of bread in our Lord's table. Δόξα στον Κύριο μας. Δεν υπάρχει καμία έλλειψη. There is no lack. Δεν υπάρχει στέρηση. There is no lack. Δεν υπάρχει απολύτως καμία στέρηση στο τραπέζι του Κυρίου μας. There is absolutely no lack in our Lord's table. Αυτή είναι μια εικόνα που μας δίνει ο Κύριος. That's a depiction that the Lord gives us. Είναι η εικόνα του βοσκού, του ποιμένα. It's a depiction of the shepherd. Που έχει τα πρόβατα του χορτασμένα. Who has his sheep fed and satisfied. Με πράσινο, κατά πράσινο χορτάρι. With green grass. Και εξαπλώνουν ήρεμα και χορτασμένα και αναπαύονται. And they lay down satisfied and they και κάπως έτσι θα πρέπει να είμαστε και εμείς στη ζωή μας. And in the same manner, that's how we should be in our στο lives. Τραπέζι του Κυρίου υπάρχει άφθονος άρτος. In the Lord's table there is plenty of bread. Στο κατά Λουκάν 11:11 μας λέει και αν δεις εξημών είναι πατήρ και ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον. Luke 11:11, if a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Αν είσαι παιδί του Κυρίου και ζητάς άρτος, ζητάς θεραπεία από τον Κύριο. If you're a child of God and you're asking of bread, of healing from the Lord, πέτρα, will he give you a stone? Όχι. No. Και είπαμε ότι η θεραπεία είναι ο άρτος των παιδιών. And we said that healing is the bread of the children's bread. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα. Every child has a right. Στον άρτο, στη θεραπεία. To the bread, to healing. Έχει δικαίωμα να λάβει από αυτόν τον άρτο. That child has a right to receive from that bread. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο από τον Ψαλμό 23, το εδάφιο 5. Psalms 23, verse 5, again. Ετοίμασας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλή μου, το ποτήριο μου υπερχυλίζει. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Γιατί άραγε μας το λέει αυτό? Why is the Lord referring to this? Παρεπιπτόντος αυτή η εικόνα που μας δίνει. By the way, this depiction that is given to δεν us. Δεν είναι για τον ουρανό, είναι για εδώ στη γη. It's not of heaven, but it's for here on earth. Δεν αναφέρεται για τον ουρανό. It's not referred about heaven. Εκεί δεν θα έχουμε εχθρούς. In heaven we won't have enemies.
Είναι για εδώ, μιλά για εδώ. It's about here, speaking about this place. Σκεφτήκατε ποτέ ποιοι μπορεί να είναι οι εχθροί μας εδώ στη γη? Have you ever heard who could, have you ever thought about who could be our enemies on the earth? Απέναντι στους οποίους ο Κύριος μας τρώνει τραπέζι. Against whom the Lord prepares the table. Αυτοί οι εχθροί είναι οι αρρώστιες. These enemies are sicknesses. Είναι οι ελλείψεις. Lack. Είναι τα συμπτώματα, are all the symptoms, είναι οι στερήσεις, are all the deprivations, είναι οι κακές αναφορές των γιατρών. The bad reports of the doctors. Και υπενθυμίζω και πάλι ότι ο άρτος που είναι ο κάθε λόγος του Θεού, and I remind you again that the word which is every word of God, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Is the Lord Jesus himself. Όταν έρθεις στο τραπέζι του Κυρίου, when you come in the table of the Lord, δεν θα πρέπει να στέκεσαι μακριά. You shouldn't stand far off. Αλλά τι θα πρέπει να κάνεις? But what should you do? Πρέπει να πλησιάσεις. You need to come closer. Και πρέπει να καθίσεις. And you need to take a seat. Και τι πρέπει να κάνεις? And what should you do? Αφού καθίσεις, since you're sitting down, θα πάρεις το πιάτο σου, you will take your plate, και θα ζητήσεις τον άρτο. And you will ask for bread. Πρόσεξε πολύ. Pay attention. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να αγνοήσεις τους εχθρούς σου. What you need to do is ignore your enemies. Κάθισε, sit πάρε down. Το πιάτο σου, πάρε τον άρτο και άρχισε να τρως από τον άρτο του Κυρίου. Take a seat, take a plate and receive your bread and begin to eat from it. Η θεραπεία είναι ο άρτος των παιδιών. Healing is the children's bread. Και το να το ομολογούμε είναι πολύ σημαντικό. And confessing it is very important. Η θεραπεία ανήκει σε μένα. Healing belongs to me. Η θεραπεία ανήκει σε μένα. Healing belongs to Γιατί me. Είμαι παιδί του Θεού. Because I am και a child of God. Από τον άρτο. And I have a right to this bread. Άσε την πίστη σου να ενεργοποιηθεί μέσα σου σήμερα. Allow your faith to be καθώς θα παίρνεις από το δείπνο του Κυρίου. As you're receiving from the Lord's Supper. Άσε την πίστη σου να ενεργοποιηθεί, να ζωντανέψει μέσα σου. Allow your faith to be quickened. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. And I want to ask you one more thing. Τι θα έκανες σήμερα αν ήσουν εντελώς καλά? What would you do today if you were completely Τι well and healed? What would you do? Αν δεν είχες κανένα πρόβλημα στο σώμα σου. If you didn't have to face any problems on your body. Τι θα έκανες? What would you do? Θα πήγαινες διακοπές? You would go on vacation. Μερικοί ναι. Some of you would. Ας μην κρυβόμαστε έτσι. Let's not hide. Αλλά μιλάμε για πιστούς πιστούς. But I'm talking about sincere believers. Τι θα έκανες? Θα ερχόσουνα στον οίκο του Κυρίου? What would you do? You would come to θα the house of the Lord. Θα τον λάτρευες με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι. You would worship him with all your heart and all your being. Θα βοηθούσες τα αδέρφια σου που χρειάζονται βοήθεια. You would help your brothers and sisters that are in need. Θα καλούσες ίσως άτομα στο σπίτι σου για επικοινωνία. You might have invited people over your house for fellowship. Πότε? When? Αν πραγματικά πιστέψεις ότι την ώρα που ζήτησες, έλαβες. If you truly believe that the moment that you ask, you receive. Την ώρα που ζητάς κάτι από τον Κύριο. The moment you ask of something from the Lord. Και παίρνεις τον άρτο τα λόγια του Κυρίου. And you receive the bread, the Lord's πρέπει words. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να πιστέψεις ότι λαμβάνεις. At that very moment you need to believe that you're receiving. Τι λαμβάνεις? What are you receiving? Αυτό που ζήτησες. What you've asked for. Εκείνη την ώρα. At that very moment. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. In the name of the Lord Jesus. Thank you.